μην δελέγω της λυπής της εν θυατήρης, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν τάφτην, ή την εσ ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσι. Σε εσάς τους υπολείπους αποτείνομαι, λέγει ο Κύριος στην επιστολή του προς τον επίσκοπον των Θυατήρων, όσοι από εσάς δεν πήρατε αυτήν την διδαχήν αυτής της γυναικός η Εσάβελ, και δεν γνωρίζετε εκείνα τα οποία διατείνονται αυτοί ότι γνωρίζουν τα λεγόμενα βαθέα της σοφίας, αλλά δεν είναι παρά τα βαθέα του σατανά, όπως λένε. Υπό το όνομα, αγαπητή μου, η Εζάβελ, πρέπει ακόμη να συμπεριλάβουμε και άλλη μια κατηγορία πιστών εντός εισαγωγικών, εκτός από τους φωτισμένους που είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά και που μένουν αυτοί μέσα στην Εκκλησία, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, όμως δρούν από πλευράς πίστεως διάφορο τρόπος από την πίστη της Εκκλησίας. Μιλισμονούμε ότι η γυνή η Εζάβελ της επιστολής προς τον επίσκοπο των Θυατήρων είναι γνωστικής χρειάς. Μην το ξεχνούμε αυτό, γιατί λέγει ο Κύριος σε αυτή την επιστολή: διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους, πορνεύσε και θα γίνουνε ειδωλόθητα. Συνεπώς είναι γνωστικής χρειάς, όπως είχαμε δει και δια τους Νικολαΐτας, οι οποίοι ήσαν γνωστικής χρειάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή η λεγόμενη ψευδόνυμος γνώσης, γνωστικός, ψευδόνυμος γνώσης, όπως την ονομάζουν οι αρχαίοι πατέρες Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ειρηναίος, χαρακτηρίζεται εδώ από τον ίδιο τον Κύριο ως σατανική. Και στρέφεται ο Κύριος προς εκείνους που ευρίσκονται περί των επίσκοπων και που έχουν παραμείνει πιστοί εις την υγιένουσαν διδασκαλία και δεν εμοιήθησαν εις τας δήθεν βαθυτέρας ως θα διετείνοντο οι αιρετικοί γνώσεις και σοφίες. Πράγματι όμως γνώσεις και σοφίες δαιμονικές, σατανικές. Οι αιρετικοί μιλούσαν πράγματι περί των βαθέων της σοφίας των ως απορρίτου σοφίας, απορρίτου γνώσεως και απλησιάστου, απροσίτου εις τους βεβήλους και τους αμοιήτους. Και επειδή το μυστήριο της ανομίας κατά τον Απόστολον Παύλο συνεχώς ενεργείται, γι' αυτό σήμερα γνωστική αίρεσης είναι ο μασονισμός. Εξάλλου ο ίδιος ο μασονισμός εμάς όλους μας αποκαλεί βεβήλους. Αυτοί έχουν τον φωτισμό, τον φωτισμό και την μίληση της βαθίας γνώσεως, της βαθίας σοφίας, της βαθιάς φιλοσοφίας, την οποία εμείς αγνοούμε κατά των ισχυρισμών των. Ώστε λοιπόν ο μασονισμός δεν είναι παρά φυσικός απόγονος του αρχαίου γνωστικισμού, ή αν θέλετε ένας νεογνωστικισμός ο μασονισμός. Ίσως πολλές φορές έχω αναφερθεί στον μασονισμό και μπορώ να χαρακτηριστώ ότι έχω πάθει μία ψύχωση με τον μασονισμό. Αγαπητοί μου, δεν είναι το θέμα εκεί. Ο μασονισμός είναι μία σύγχρονη πραγματικότητα η οποία επηρεάζει τους πάντας και τα πάντα στην εποχή μας. Είναι δε κακή τακτική να υποτιμούμε την αξία του εχθρού. Για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τον εχθρό, δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσουμε την δύναμή του. Και ο μασονισμός έχει δύναμη, είναι η δύναμη του σατανά. Και γι' αυτό πολεμούμε πάντοτε και θα πολεμούμε όσο ζούμε και οφείλουμε πάντα να πολεμούμε τον μασονισμό. Μην κοιτάτε που δεν έχει δημόσιον θείον. Μην κοιτάτε που δεν βγαίνει ποτέ επακροατηρίο
σε δίκες κλπ. Μη κοιτάτε ποτέ να μην δίδει στο όνομά του διαλέξεις. Μη κοιτάτε που τίποτα δεν βλέπουμε κανένα δημοσίευμα που να εφέρει την ονομασία του. Μη το κοιτάτε αυτό. Δρά υπούλος υπογείος. Ο μασονισμός είναι γνωστικισμός. Και μάλιστα αν θέλετε αυτό θα δείξουμε σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού θα αποδείξουμε ότι ο μασονισμός είναι γνωστικής διαστάσεως. Και όταν δούμε ότι ο μασονισμός είναι γνωστικής διαστάσεως και θα το δούμε αυτό από τα επίσημα έγγραφα του ιδίου του μασονισμού, τότε η περίπτωσή του υπάγεται εις την εν λόγω επιστολή του Κυρίου προς τον επίσκοπο των Θυατήρων, που καταδικάζει την γυναίκα Ιεζάβελ με αυτήν την αλωτρίαν διδαχήν που έρχεται να πλανήσει και να παρασύρει τους δούλους του Χριστού. Και αφού την καταδικάζει ο Χριστός, σημαίνει σαφώς, σαφέστατα καταδικάζει και τον μασονισμό. Αφού το αποδείξουμε αυτό, και αυτό θα παρακαλέσω αγαπητοί μου να προσέξετε, να δούμε από τα ίδια επίσημα κείμενά του πως ο ίδιος ο μασονισμός χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Εάν ξαναλέγω, όχι κατέμεσον τρόπον, άστε ότι είναι ολοφάνερο, αλλά κατάμεσον τρόπον αποδειχθεί, επαναλαμβάνω, ο μασονισμός να είναι γνωστικισμός, το πράγμα τελείωσε. Καταδικάζεται από την Εκκλησία πέρα και πέρα, διότι και αυτή η Αγία Γραφή έχει μιλήσει εναντίον του γνωστικισμού. Και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και ο Απόστολος Πέτρος στις καθολικές του επιστολές γράφουν εναντίον του γνωστικισμού, αλλά και οι πατέρες επολέμησαν τον γνωστικισμό λυσοδός, γιατί αυτός λυσοδός επολέμησε την Εκκλησία. Αλλά επειδή ο γνωστικισμός σε πολλούς δεν είναι γνωστός, χωρίς να αναφερθώ, γιατί πολλά ξέχω να αναφερθεί σε αυτόν, με δύο λόγια θα σας έλεγα το εξής. Στην πραγματικότητα ο γνωστικισμός είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία. Δέχεται έναν Θεό, δέχεται έναν κόσμο, δέχεται έναν άνθρωπο. Δέχεται κάποιες σχέσεις ανάμεσα στον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Τον κόσμο τον βλέπει με διπλά μάτια. Τον βλέπει και καλόν και κακόν. Μέσα στον κόσμο βλέπει το καλό και το κακό. Και λέγει, πρέπει το τμήμα του καλού να το έκανε ένας αγαθός Θεός. Το τμήμα του κακού να το έκανε ένας κακός Θεός. Συνεπώς, αυτός ο Θεός δεν είναι ένας, είναι δυσυπόστατος. Έχει δύο πρόσωπα. Ή δύο θεοί. Ή δύο πρόσωπα, ή δύο θεοί. Σημειώσατε, διότι στην γνωστική φιλολογία υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Πολύ μεγάλη. Έχει δηλαδή διαφορές. Ο γνωστικισμός του Μαρκίωνος, ο γνωστικισμός του Βασιλίδου και πολλών άλλων είναι πάντα με κάποιες αποχρώσεις. Θεμελιώδης βάσης σε όλα αυτά τα συστήματα του γνωστικισμού είναι η διαρχία. Ότι υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός ο κακός και ο Θεός ο καλός. Ο Θεός που δημιουργεί το κακό, ο Θεός που δημιουργεί το αγαθόν. Αυτοί μαλώνουν και παλεύουν πάντοτε. Με θύμα πάντα τον άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί κάποτε να απαλλαγεί από τον κακόν θεόν. Τελικά, ο άνθρωπος ελπίζει πάντοτε από μια τέτοια απαλλαγή, ζει μέσα στη φύση, κατά κάποιο τρόπο δεν έχει υπερβατικόν θεόν, αν και τον θεωρεί αόρατον τον θεόν, αληθινά όμως δεν είναι υπερβατικός ο θεός στον γνωστικισμό. Και επειδή ο γνωστικισμός θέλει να πάρει πολλά στοιχεία απ' έξω, ο ίδιος είναι γυμνός, δεν έχει τίποτα, παίρνει ό,τι η φιλοσοφία η ανθρωπίνη μέχρι σήμερα έχει προσφέρει, ό,τι μυστηριακές θρησκείες έχουν προσφέρει, ο ορφισμός, τα λευσίνια μυστήρια, ο τρισμέγιστος Ερμής, ο ερμητισμός, τα μυστήρια της Ανατολής, της Κυβέλης, τα μυστήρια του Όσυρη και της Ίσιδος, έχει πάρει από αυτά, έχει πάρει από τον Ιουδαϊσμό, έχει πάρει από τον Χριστιανισμό. Τα έχει κάνει ένα χαρμάνι και τα παρουσιάζει. Ο κίνδυνος του γνωστικισμού είναι ότι δεν σου αρνείται τον χριστιανισμό επισήμως. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Το να μου πει ο άλλος,
σε αρνούμε, είσαι απέναντί μου εχθρός. Όταν κρύβεσαι όμως και δεν δείχνεις ότι αρνείσαι, κινείς, υποβόσκεις, υπάρχεις, αναπνέεις, έρπεις μέσα στην εκκλησία, κοινωνείς, εκκλησιάζεσαι, αλλά είσαι αλότριος. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Όπως θα δούμε και τους μασόνους να κοινωνούν, να εκκλησιάζονται. Θέλετε, το έχουν και επιχείρημά τους αυτό. Μα εγώ εκκλησιάζομαι, σου λέει. Μα εγώ είμαι καλός χριστιανός. Μα εγώ κοινωνώ. Αυτό είναι το δυστύχημα. Όχι το επιχείρημα, το δυστύχημα. Γι' αυτό το λόγο είδατε η Ιεζάβελ αυτή δρούσε μέσα στην εκκλησία των Θυατήρων. Είδατε πως και εκείνη το, τα αναλύσαμε και την περασμένη φορά. Είναι συνεπώς τύπος των συγχρόνων γνωστικών, των μασόνων, όπως ήταν και των αρχαίων γνωστικών. Όπως σας είπα όμως, θα καταφύγουμε στα συγγράμματά τους. Και παρατηρούμε, βλέπουμε στα συγγράμματά τους τα εξής. Σε περίβλεπτο θέση, μέσα στη στοά τους, έχουν το γράμμα γάμα ή ζε ή τζι, αγγλικά αν το πούμε, το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα σε έναν ακτινοβόλον αστέρα. Ένα αστέρι με ακτίνες στο κέντρο είναι το γράμμα γάμα, καθημάς τους Έλληνες, που έχουμε το δικό μας το αλφάβητο, και οι λατινογενείς γλώσσες έχουν το γράμμα ζε ή τζι. Καθημάς είναι το τρίτο γράμμα του αλφαβήτου, κατά το λατινικό αλφάβητο είναι το έβδομο γράμμα του αλφαβήτου. Αυτό ενίοτε δεν είναι μέσα σε ακτινοβόλο αστέρα, αλλά είναι στο σύμπλεγμα γνώμονος, το γωνιακό αυτό, και διαβήτου. Είναι ο διαβήτης εδώ, κάθετος, από πάνω, ο γνώμων είναι από κάτω, και στο σύμπλεγμα γνώμονος και διαβήτου, ο γνώμων είναι ορθή γωνία και διαβήτου, υπάρχει το γράμμα γάμα ή τζι ή ζε, χωρίς τον ακτινοβόλον αστέρα όταν είναι στο συμπλέγμα αυτό. Επειδή όμως το γνώμων και ο διαβήτης είναι το κύριον σύμβολο των μασόνων, με δύο λόγια θα σας έλεγα το εξής. Έχει πλούσιον και πολύπλευρων συμβολισμών. Θα σας πω τον κυριότερο, νομίζω. Από κάτω, ο γνώμων με την ορθή γωνία είναι το σύμβολο της ύλης. Και από πάνω, η τελεία ύλη, γιατί έχουμε ορθή γωνία. Από πάνω έχουμε το διαβήτη, ο οποίος είναι ανοιγμένος στις 45 μοίρες, κατά τα κείμενα πάντα των μασόνων αυτά που σας λέγω, είναι ανοιγμένος ο διαβήτης στις 45 μοίρες και δείχνει, είναι το σύμβολο του πνεύματος. Το πνεύμα επί της ύλης είναι όλος ο συμβολισμός. Το πνεύμα επί της ύλης. Διαρχία. Πώς θα επιβληθεί το πνεύμα επί της ύλης? Σημειώσατε, αγαπητοί μου, ότι στον χριστιανισμό δεν υπάρχει διαρχία. Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός επίησε των ουρανών και την γη. Και τα εναυτή, τη γη. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν έγινε από τον Θεό τον ένα. Και αφού δεν υπάρχει τίποτε που δεν έγινε από τον Θεό τον ένα, ουδέν γέγονεν ο γέγονεν χωρίς του Θεού λόγου, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αντίφαση στα έργα του Θεού? Πώς είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει το καλό και το κακό και να έρχονται σε αντίθεση καθεαυτά τα αντικείμενα, τα κτίσματα, κάνοντάς τα έτσι ο Θεός? Αν υπάρχει το κακό στον κόσμο, δεν οφείλεται, αγαπητοί μου, σε μια διαρχία. Οφείλεται στην παρεμβολή κατόπιν ελευθέρας προαιρέσεως λογικών όντων, που είναι ο διάβολος πρώτος και μετά οι άνθρωποι. Είναι η παρεμβολή του κακού κατόπιν ελευθέρας προαιρέσεως λογικών όντων. Έτσι σύχθη το κακό και υπήρξε διασάλευση της κτήσεως. Έτσι εξηγείται από την πίστη μας το κακό. Και όχι ότι είναι δημιούργημα κάποιου άλλου θεού ή του ενός σε μια αντιφατική κατάσταση. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίφαση μεταξύ πνεύματος και ύλης,
Γιατί το άπειρο πνεύμα ο Θεός, το αιώνιο πνεύμα, δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Θα ήταν αντίθετο ποτέ αυτός στην ύπαρξη του Θεού, αν είναι δυνατόν? Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πώς είναι δυνατόν οι ουρανοί να στρέφονται εναντίον του Θεού? Ποτέ. Η ψυχή με το σώμα θα αναστηθεί το σώμα και θα σωθεί, η ύλη θα σωθεί. Αυτό για τους γνωστικούς είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Η ύλη είναι κακό πράγμα. Συνεπώς, ο διαβήτης επιβάλλεται επί του γνώμονος επί της ύλης. Είναι η επιβολή του πνεύματος επί της ύλης. Αλλά ενώ οι ύλιδες είναι 90 μοίρες, στην τελεία της έκφραση, ο διαβήτης είναι σε 45 μοίρες, όχι 90, διότι ακόμη δεν επευλήθη το ανθρώπινο πνεύμα επί της ύλης, αλλά αγωνίζεται να επιβληθεί. Και μέσα εις αυτό το σύμπλεγμα υπάρχει το γράμμα γάμα ή το τζι, όπως σας είπα. Μάλιστα λυπούνται οι μασόνοι που δεν έχουν ένα γράμμα που θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε όλες τις γλώσσες και φυλές της γης, για να μπορούν όλοι οι μασόνοι όλου του κόσμου να το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Θα ακολουθήσουμε το λατινικό. Πολλές λέξεις εξάλλου έχουν την καταγωγή τους στις λατινογενείς γλώσσες από την ελληνική γλώσσα, θα το δείτε στη συνέχεια. Με το γράμμα G έχουμε το όνομα God, που θα πει Θεός. Ώστε λοιπόν, αυτό το G σημαίνει Θεός. Υπογραμμίσατε το, Θεός. Αυτό σημαίνει στον ελευθεροτεκτονισμό. Ελευθεροτεκτονισμός είναι ο μασονισμός. Ακόμα, ο Άγγλος τέκτον ποιητής Barnes γράφει το εξής: η ιερογλυφική αυτή λαμπιδών, την οποία ουδής άλλος πλην των αδελφών βλέπει. Τι λέει λαμπιδώνα? Το γράμμα G το λέει λαμπιδώνα. Ένα φως που μόνο, λέγει ο πιστός, μόνο οι αδελφοί μπορούν να ξέρουν τη σημασία αυτού του G. Κατά τον Πλαντασένετ, αυτό το G είναι ερμητικής προέλευσης. Προέρχεται από την λεγόμενη ερμητική φιλοσοφία, που έχει μέσα μαγεία. Ο Ντάλκο, αυτή είναι τέκτονες, σε μια του ομιλία έχει πει το εξής: το γράμμα G, όπερ κοσμή την στοάν, δεν εκφράζει μόνον το όνομα του Ματς, του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος, Ματς, λέει του Θεού, αλλά σημαίνει ταυτοχρόνως και την επιστήμη της γεωμετρίας. Το δικό μας γάμα λοιπόν που έχουμε, γεωμετρία ή geometry αγγλικά, geometry γαλλικά, το G. God λοιπόν, Θεός, geometry, γεωμετρία. Κατά τους Λένχοφ και Πόσνερ, εσημασία του G είναι God, Θεός, γεωμετρία, geometry, γένεσης, generation, γένεσης, και γνώσεις. Οι γνώσεις δεν γράφεται, με συγχωρείτε που θα το πω, δεν λέγεται αυτό που λέμε αγγλικά knowledge, αλλά μεταφράζεται και μένει ίδια λέξη, γνώσεις. Γνώσεις, ελληνική λέξη, από τους γνωστικούς, και μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου με την ονομασία γνώσεις. Συνεπώς το G μπροστά. Γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε στο θέμα γνώσεις, γνωστικός. Σε πολλές τεκτονικές δυνάμεις, γράφει το μασονικό λεξικόν, εμφανίζεται το G όχι μόνο στον ακτινοβόλον αστέρα, αλλά και μεταξύ των σκελών του συμπλέγματος διαβήτου και γνώμενος, όπως σας εξήγησα, όπως συνηθίζεται και παροιμήν σε εμάς τους Έλληνες. Αλλά αφού είδαμε αυτό το G, το γάμα, που αναφέρεται στο θέμα γνώσης, το αρχικό γάμα δηλαδή, προχωρούμε εις των 12 βαθμών μοιήσεως εις την μασονία, για να δούμε αυτό το γάμα τι έννοια έχει. Θα σας διαβάσω, αγαπητοί μου, μόνο κείμενο, κείμενα δικά τους, από τα
από τους βαθμούς μοιήσεως που έχουν αυτή μετάφραση κατευθείαν. Μόνο θα σταματώ και θα σχολιάζω. Ο τελετάρχης, γράφουν, αφαιρεί την καλύπτραν του υποψηφίου και απλώνουν επί του πατώματος οθόνην, επί της οποίας είναι ζωγραφημένος μέγας αστήρ με πέντε ακτίνας φέρον εις το μέσον το γράμμα γάμμα, περί του οποίου σας ομίλησα. Ο μέγας διδάσκαλος στρέφεται προς τον υποψήφιο που πρόκειται να μοιηθεί εις των 12 βαθμών. Του έχουν δώσει δε ένα συμβολικό όνομα του υποψηφίου και τον αποκαλούν Μωαβών. Όχι πως το όνομα αυτό το κρατάει, είναι απλώς συμβολικό. Είναι, θα λέγαμε, εις το τυπικό της μοιήσεως το όνομα αυτό. Μωαβών, δια να μας αποδείξετε ότι εννοήσατε καλώς τας διδασκαλίες μας, υπέτε μας τι σημαίνει το μυστηριώθες γράμμα. Δηλαδή αυτό το γράμμα τι σημαίνει. Ο υποψήφιος: γεωμετρία γονιμότης. Ο μέγας διδάσκαλος: πολύ ορθόν. Μάθετε λοιπόν ότι σημαίνει προς τούτης γνώσης. Καλά τα είπατε. Τώρα σας λέω και τούτο. Συμπληρωματικά σημαίνει και γνώσης. Εντάφθα, γράφει το τυπικό, μακρά και πλήρης επένων εξήγησης της διδασκαλίας των γνωστικών. Εδώ ο διδάσκαλος λέει στον μοιούμενον, επεξηγεί τι είναι αυτή η γνώση. Παίρνουμε μερικά αποσπάσματα από εκείνα τα οποία λέγει ο διδάσκαλος εις τον μοιούμενον. Σας διαβάζω, ανάγνωση. Ο γνωστικισμός, είδατε και η ίδια ονομασία, ο γνωστικισμός, μεγάλε και αγαπητέ αδελφέ, είναι σύνολον μερικών διδασκαλιών έτινες κατέχουν σπουδαίαν θέσιν εις την πνευματικήν και ηθικήν ιστορίαν της ανθρωπότητας. Οι λέξεις γνώσης, λέξεις ελληνική, πρέπει να εννοηθεί ως το αντίθετο του πίστης. Προσέξτε εδώ. Κατά τους πρώτους αιώνας της ανθρωπίνης αμαθίας ανεφάνισαν οι γνωστικοί άξιοι σκαπανείς της προόδου. Η πίστης είχε ως αντικείμενον το εξαποκαλύψεως δόγμα ως τέτοινα γεγονότα θεωρούμενα δήθεν ιστορικά. Απετέλει εν μία λέξη τας εσφαλμένας γνώσης του όχλου των χριστιανών. Οι γνώσεις εξεναντίας ήτο δια μικρών αριθμών εκλεκτών, σκοπός αυτής ήτο η έρευνα και η εξέταση των επικρατουσών ιδεών μέχρι της πρώτης αυτών αρχής και σύστασης νέας φιλοσοφίας. Εδώ έχουμε, αγαπητοί μου, το εξής σημείο. Ένα σχόλιο θα κάνω. Η γνώση, λέγει, έρχεται να στραφεί εναντίον της λεγόμενης εξαποκαλύψεως πίστεως δίθεν ιστορικών θεμάτων. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα δίθεν ιστορικά θέματα? Είναι η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ανάσταση του Χριστού. Τα λέει δίθεν ιστορικά. Και ότι με την Καινή Διαθήκη, πρώτα με την Παλαιά, όπως έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού στο Σινά ή στους προφήτες, δίθεν με την Παλαιά, δίθεν με την Καινή Διαθήκη, έχουμε την Αποκάλυψη πραγμάτων τα οποία, για να γίνουν γνωστά, πρέπει να γίνουν δια της πίστεως. Λέγει λοιπόν εδώ, αυτό εμείς το πολεμούμε. Εμείς δεν θέλουμε τον παράγοντα πίστης, εμείς θέλουμε τον παράγοντα γνώσης. Όσοι μπορείτε να καταλαβαίνετε, πριν προχωρήσω, αντιλαμβάνεστε εδώ τι δαιμονισμό έχουμε. Είναι εκείνο που είχε πει ο Όφης ο αρχαίος, ο διάβολος, ο τρισκατάρατος διάβολος, είχε πει εις τους πρωτοπλάστους, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γνωρίσετε. Μέχρι τότε οι πρωτόπλαστοι που εστηρίζονται στην πίστη, δηλαδή αυτό που τους είπε ο Θεός, δεν θα φάτε από τον καρπόν, τελείωσε. Επίστεψαν και τελείωσε το θέμα. Έρχεται ο διάβολος να προβάλλει, να απορρίψει την πίστη, λέγοντας το συκοφαντικό. Σας το είπε ο Θεός γιατί σας ζηλεύει.
γιατί δεν θέλει να γίνεται θεοί. Και όταν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν, τότε δεν έχετε ανάγκη από την πίστη, τότε θα έχετε τη γνώση. Θα ανοίξουν τα μάτια σας. Δεν λέει εκεί το ιερόν κείμενο. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γνωρίσετε το καλό από το κακό. Βλέπετε ποιος είναι ο απορρίπτων την πίστη και ο εισηγητής αυτής της γνώσεως? Ο διάβολος. Καθαρά, καθαρότατα. Αυτός τους μετέπειτα αιώνες, αν το θέλετε, από τον Μεσαίωνα και εδώ, αν και πάντα υπήρχε, αλλά μιλάω για, το, ας πούμε, για την εποχή μας, ονομάστηκε ορθολογισμός. Ότι δεν παραδέχομαι κάτι εάν το μυαλό μου δεν το καταλάβει. Ρασιοναλισμός, ορθολογισμός. Αυτό είναι. Πίστης δεν τη χρειάζομαι. Μόνο γνώση. Αυτό που θα διαπιστώσω με την ίδια μου την παρατήρηση και με το ίδιο μου το μυαλό θα καταλάβω. Αλλά είναι δυνατόν να δεχθώ παν ότι υπάρχει και μόνο γιατί θα το καταλάβω. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου. Πολύ παραπάνω δε, μιλάω για φυσικά, πολύ παραπάνω για μεταφυσικά, για πνευματικά πράγματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να κατανοήσει το μικρό μυαλό του ανθρώπου. Και συνεχίζω. Και ότι ο γνωστικισμός λέγει, σκοπός αυτής της γνώσεως ή το η έρευνα και η εξέταση των επικρατουσών ιδεών μέχρι της πρώτης αυτών αρχής και σύστασης νέας φιλοσοφίας. Επειδή, όπως τα γνωρίζετε, ο γνωστικισμός βρήκε τον χριστιανισμό. Συγγνώμη. Ο χριστιανισμός βρήκε τον γνωστικισμό. Είχε προηγηθεί. Μάλιστα, είχε ξεκινήσει ο γνωστικισμός 3 αιώνες προ Χριστού. Στην μεγίστη του έξαρση στάθηκε άλλους 3 αιώνες μετά Χριστόν. Τα τελευταία του λείψανα έμειναν μέχρι τον 6ο αιώνα. Αλλά ο γνωστικισμός στην πραγματικότητα ζει. Ιδού ο μασονισμός. Ζει. Αλλά ισχυρίζονται και έλεγαν οι γνωστικοί ότι έχουν τη νέα φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία την οποία έλεγαν και πρόβαλαν την παίρνει ο Απόστολος Παύλος και τους δίνει την απάντηση. Ακούστε πως τη δίνει την απάντηση ο Απόστολος Παύλος. Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολασαΐς, ακούστε τι λέγει. Ίσως τώρα αν θα ακούσετε το κείμενο θα καταλάβετε την έννοια του χωρίου. Βλέπετε, λέει στους Κολασαΐς, προσέχετε, μη τις ημάσαιστε ως συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Είδατε, προσέχετε, λέγει, μην υπάρξει κανένας που να σας παρασύρει δια της φιλοσοφίας. Ποια είναι αυτή η φιλοσοφία? Είναι ο γνωστικισμός. Είναι ο γνωστικισμός. Πώς την αποκαλεί την φιλοσοφία αυτή, τον γνωστικισμό? Καινή απάτη. Κούφια απάτη. Και πραγματικά και ο μασονισμός, αγαπητοί μου, είναι μία μεγαλομανία κούφια μέχρι το μεδούλι του κούφια. Και κατά την παράδοση των ανθρώπων, αν διαβάσετε λίγο από τις μοιήσεις και τα λοιπά, τη θεωρία του μασονισμού, θα δείτε, αγαπητοί μου, ότι είναι όλα κατεπίνιαν ανθρωπίνη. Με το μυαλό τους τα σκέφτηκαν, τα τοποθέτησαν και φτιάξαν αυτό το ανθρώπινο βλακώδεστατο δε κατασκεύασμα. Όταν λέει κατά τα στοιχεία του κόσμου, επειδή μιλούσαν περί στοιχείων οι γνωστικοί, χρησιμοποιεί τη λέξη τη δική τους ο Απόστολος Παύλος, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Και ου κατά Χριστόν και όχι κατά Χριστόν. Ό,τι εν αυτό, το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα. Πλήρωμα, πρέπει να σας πω, ότι είναι γνωστικός όρος. Τον χρησιμοποιούσαν οι γνωστικοί την εποχή εκείνη και εννοούσαν εκείνο που γεμίζει το χώρο μεταξύ του Θεού του αγαθού και του Θεού του κακού και της ύλης, και βάζαν 30 θεότητες μεταξύ του πρώτου μεγάλου αγαθού Θεού και του τελευταίου Θεού, του δημιουργού της ύλης, ενώ ο πρώτος είναι ο Θεός των πνευμάτων. Αυτό το έλεγαν πλήρωμα. Και παίρνει ο Απόστολος Παύλος τις ίδιες τους τις λέξεις και τους δίνει νόημα χριστιανικό. Ότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα. Δεν υπάρχουν θεότητες μεταξύ ενός αγαθού και ενός κακού Θεού. Ο Χριστός είναι το παν.
Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το πλήρωμα, πάνω το πλήρωμα της θεότητος. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Σωματικός που έγινε άνθρωπος. Και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Και εσείς έχετε μπει μέσα στη ζωή του Χριστού. Ως εστίν, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Σημειώσατε ότι οι λέξεις αρχή και εξουσία είναι από το γνωστικό λεξιλόγιο. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί μου, πώς απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Πείτε πώς απαντάει. Αν σήμερα το είχαμε τον Απόστολο Παύλο, αλλά γιατί δεν τον είχαμε? Με τα ίδια λόγια θα απαντούσε για το φαινόμενο του μασονισμού. Και θα λυπόνταν γιατί παρασύρονται οι χριστιανοί εις τον μασονισμό. Συνεχίζει το τυπικό. Η πάλι μεταξύ των απλών χριστιανών και των γνωστικών, λέγει ο διδάσκαλος εις των μειούμενων, ήρξα το ευθύς εξ αρχής. Η πάλι. Οι γνωστικοί ήσαν ισχυροί ως εκ της πνευματικής υπεροχής των. Είχαν πάντα το αίσθημα της υπεροχής. Όπως θα ξέρετε, μας θεωρούν εμάς οι μασόνοι, μας θεωρούν βεβήλους. Βεβήλους. Όταν όμως μιλούν περί μιας πνευματικής υπεροχής, είναι τα λεγόμενα βαθέατων. Αυτά τα βαθέατων που αποκαλύπτει ο Κύριος ως σατανικά. Αλλά οπωσδήποτε, συνεχίζει η μοίησης, έπρεπε να πέσουν θύματα υπό τον πέλεκιν θρησκείας μυσαλλοδόξου, και εννοεί των χριστιανισμών, εχθράς της ελευθέρας ερεύνης, ώστε ο χριστιανισμός είναι μυσαλλόδοξος θρησκεία, η οποία είναι εχθρά της ερεύνης της ελευθέρας. Γιατί οι άνθρωποι της γνώσεως, ύστερα μην ξεχνάτε ότι εις το έστον λέγονται εργαστήρια, εις τα οποία γίνονται οι έρευνες, οι φιλοσοφικές έρευνες. Μην πάει το μυαλό σου ότι έχουν τίποτα εκεί καρφιά και πένσες και ντανάλιες. Ο εξέχων χαρακτήρ, εδώ προσέξτε, ο εξέχων χαρακτήρ του γνωστικισμού, συνεχίζει η μοίηση του διδασκάλου, είναι το δυσυπόστατον της θεότητας. Ποιος είναι δηλαδή ο χαρακτήρ που είναι, θα λέγαμε, το ακραίο σημείο του γνωστικισμού? Ότι η θεότητα έχει δύο πρόσωπα, είναι δυσυπόστατος. Η γνώση έχει υπόψη τας δύο αρχάς, το καλό και το κακό, ή κάλιον, το πνεύμα και την ύλη. Επέραν έκφραση, η φύ υπό την οποία δύο αρχές εκδηλούνται. Ώστε λοιπόν η θεότητα έχει δύο όψεις. Θα κάναμε ένα σώμα με δύο πρόσωπα. Από εδώ είναι το καλό, από εκεί είναι το κακό. Ή δύο θεοί. Κατά τους γνωστικούς, λέγει ο διδάσκαλος, λοιπόν, ο Θεός είναι όν υπερφυσικών και αόρατων και εκδηλούνται υπό δύο εντελώς αντιθέτους ιδιότητας. Η μία των ιδιοτήτων αυτών, ο δημιουργός, ήτι αρχιτέκτον του σύμπαντος, δημιούργησε την γη και έπλασε τον άνθρωπο. Δυστυχώς, εν τη δημιουργία του κόσμου, συνέπραξε και η εταίρα ιδιότητας της θεότητος, εχθρά αυτή προς την αρχή του καλού. Διατί ο γνωστικισμός ουδεμίαν μας παρέχει εξήγηση εις την ερώτηση τάφτη. Περιορίζεται μόνον να βεβαιώσει εν γεγονός αναμφισβήτητον του τέστην, δηλαδή ότι το καλόν και το κακόν συνυπάρχουν εις την φύση και ότι επομένως η Δευτέρα συμμετέχει της δημιουργίας του κόσμου. Πράγματι, αγαπητοί μου, ο γνωστικισμός δεν κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της πηγής του κακού και του καλού. Αυτό είναι αληθές. Δεν κατάφερε να λύσει. Λέει, είδατε, δεν απαντάμε, δεν ξέρουμε. Πράγματι. Γι' αυτό έχουν πλάσει αυτούς τους μύθους, για να προσπαθήσουν να δώσουν μία εξήγηση. Άλλοι γνωστικοί, συνεχίζει ο διδάσκαλος στη μοίησή του, ήλπιζον, και με ταυτούς οι ελεύθεροι τέκτονες επίσης ελπίζουν. Ώστε λοιπόν οι ελεύθεροι τέκτονες είναι η φυσική διάδοχη των αρχαίων γνωστικών. Το βλέπει κανείς πάρα πολύ καθαρά, νομίζω να υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης ελπίζουν οι ελεύθεροι τέκτονες ότι πνεύματι, κάποιο πνεύμα υπέρτερον, θέλει ελευθερώσει μίαν ημέραν την ανθρωπότητα εκ του ζυγού της ύλης. Άρα δεν πιστεύουν εις τον Χριστό ότι είναι ελευθερωτής, αλλά ο Χριστός δεν ήρθε να μας απαλλάξει από την ύλη, διότι το βαρύ πυροβολικό. Μα ο Θεός, το πνεύμα το αιώνιο, έγινε ύλη, έγινε άνθρωπος. Επήρε ανθρώπινο σώμα. Και ήρθε να λυτρώσει την ύλη, όχι να μας απαλλάξει από την ύλη.
Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, τις αιρετικές αυτές φοβερές θέσεις. Χθες άκουσα μια εκπομπή θρησκευτική στο ραδιόφωνο, 7 με 7.30, και για μια στιγμή, μόνο 5 λεπτά άκουσα, γιατί στο τέλος κάτι εκεί άκουσα, μίλουσαν κάποιοι, 2-3 εκεί, για τις ψυχές, μίλουσαν για τις κηδείες, την ακολουθία της κηδείας τα λοιπά. Οι ψυχές πηγαίνουν εις τον τόπο που ήσαν πρώτα. Ποιοι πρώτα? Ποιον τόπο πρώτα? Αυτό είναι ελληνική πλάνη, είναι πλατωνική πλάνη. Δεν προϋπήρχαν οι ψυχές. Αλλά τι να πει κανένας μέσα αυτόν τον κόσμο της πλάνης, της φοβεράς πλάνης. Η ελπίς αυτή είναι απλή ελπίς ή προαίσθημα της πρόοδου. Το μέλλον θα απαντήσει στην ερώτηση τάφη. Δηλαδή ελπίζουμε κάτι θα γίνει. Θα γίνει τίποτε? Το μέλλον θα απαντήσει. Αν θα απαντήσει. Αλλη πρόοδος ή η βραδία επίδρασης του πνεύματος που θα σώσει την ανθρωπότητα πρέπει να βοηθηθεί υπό των προσπαθειών του ανθρώπου και εμπροκειμένου υπό των τεκτώνων, υπό των μασόνων. Ό,τι και αν λέγουν οι πάπες, δηλαδή ο κάθε πάπας που είναι στη Ρώμη, γιατί έχουν υπόψη την Ρώμη πάντοτε οι μασόνοι, όλα αυτά γράφονται στη Δύση. Οι γνώσεις με γάμα κεφαλαίων δεν υπήρξε καθόλου αίρεσης. Αλλη φιλοσοφία αυτού τούτου του χριστιανισμού. Αυτό είναι το φοβερό. Είδατε, η φιλοσοφία αυτού τούτου του χριστιανισμού. Εάν δεν επέζησε η γνώση, τουλάχιστον εχρησίμευσε εις την καταστροφή των θρησκειών, εις τα ερείπια των οποίων ο χριστιανισμός εθεμελίωσε την κυριαρχία του. Και τώρα αυτοί που είναι νεογνωστικοί ασφαλώς ελπίζουν στην καταστροφή των θρησκειών και προπαντός του χριστιανισμού, και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας. Ήλθεν η γνώση, συνεχίζει η μίηση του διδασκάλου, εις εποχήν παγκοσμίου καταρρεύσεως πεποιθήσεων και ιδεών. Αυτό είναι αληθές. Η δυνήθη να είπε εις τους πολυθεϊστάς, στους ιδωλολάτρες, δεν έχετε πλέον ούτε θρησκεία, ούτε φιλοσοφία. Δεν σας μένει ημιμόνον μυθολογία και σκεπτικισμός. Προς τους Ιουδαίους η γνώση είπε: η αποκάλυψή σας, εδώ θέλω να προσέξετε, είναι ατελής, καθώς ον απορρέει εκ της μιας μόνης υποστάσεως του Θείου, έργον ούσα μιας μοναδικής αρχής. Δεν εγνωρίζετε λοιπόν το ανώτατο νόν και δεν εξεύρετε να ερμηνεύσετε τον νόμον του. Απόδειξης τούτου είναι ότι αναμένετε έναν Μεσσία, ο οποίος μέλει να σας ελευθερώσει εκ του ζυγού του ετεροφιούς και καταπεπτοκότος πολιτισμού σας. Με άλλα λόγια, αφού μιλάτε για έναν Θεό του αγαθών Θεών, είναι ατελής η αποκάλυψή σας, γιατί ο Θεός είναι και ο Θεός ο κακός. Απόδειξης ότι υπάρχει ο Θεός ο κακός, περιμένετε να λυτρωτεί να σας γλιτώσει από το κακό, πιο κακό στη φύση. Είδατε πως τοποθετούνται. Προς αυτούς ακόμη τους χριστιανούς η γνώση έλεγε: ο αρχηγός σας ή το υψίστη εκδήλωση της μεγαλοφυΐας. Αυτό είναι αληθές. Αλλά οι Απόστολοι του δεν εννόησαν τη διδασκαλία του, οι δε μαθητέ τον ηλίωσαν τα κείμενα τα οποία εκείνοι τους αφήκαν. Συνεπώς, άχρηστος ο χριστιανισμός, διότι δεν είναι εκείνο που ο Χριστός είπε. Ο Χριστός ήταν κατά αυτούς σπουδαίος γνωστικός και μάλιστα μασόνος. Δια τούτο, ο ελεύθερο τεκτονισμός, ακούστε αυτό, η μόνη αληθής θρησκεία, ο ελεύθερο τεκτονισμός, η μόνη αληθής θρησκεία, άρα θρησκεία λοιπόν, αναλαμβών το έργο του γνωστικισμού, επήρε το έργο του γνωστικισμού, σαφέστατα. Άρα κύριοι μασόνοι θα σας πολεμήσουμε, αφού είστε γνωστικοί, το καταλαβαίνετε. Είσαστε υπό το όνομα Ιεζάβελ, θα σας πολεμήσουμε. Θα κατορθώσει να καταστρέψει τας ψευδής θρησκείας, αρχόμενος από της ρωμαϊκής αιρέσεως, δηλαδή από την εκκλησία της Ρώμης, την οποία αυτοί βλέπουν, διότι σας είπα ποτέ δεν λογάριαζαν την Ορθοδοξία. Τώρα τη λογαριάζουν όμως, η οποία πάρα πολύ διήρκεσε, κράτησε 2000 χρόνια. Τώρα λοιπόν η φεχερά της να την καταστρέψουμε, να καταστρέψουμε τον χριστιανισμό. Αυτά γράφουν, αγαπητοί μου, και είδατε σαφέστατα ότι πρόκειται περί γνωστικής προελεύσεως. Ο μασονισμός είναι γνωστικισμός. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό. Σας το τονίζω τώρα ιδιαιτέρως με την αφορμή του κηρύγματος του κειμένου του, από το βιβλίο της Αποκαλύψεως.
Ακόμη σημειώνονται τα εξής. Ούτως, λέει ο Λεοταξί, ούτως οι γνωστικοί ελάτρευον τον Κάιν, πράγματι. Είναι οι Καϊνίτε, τον Χανάν. Ο Χανάν είναι εκείνος ο οποίος πήρε κατάρα από τον πατέρα του τον Νοέ. Τον Ισάφ είναι αυτός που δεν πήρε την ευλογία από τον, Ισάκ. Τον Κορέ, ο Κορέ είναι ο αντιμιλήσαντης στον Μωυσέα. Τον Δαθάν και τον Αβυρών είναι οι αντιμιλήσαντες στον Μωυσέα, που άνοιξε η γη και τους κατάπιε, αν θυμόσαστε από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτούς τιμούν. Ξέρετε γιατί, ή μάλλον να προχωρήσω. Εκ των Αποστόλων ετοίμων των Ιούδαν, του οποίου η προδοσία κατά το λέγειν των ή το πράξης φιλοσοφικής αρετής. Γιατί? Διότι απλούστατα, οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν οι άνθρωποι του Γιαχβέ, του Κυρίου, αλλά αυτοί ήσαν οπαδοί ενός θεού κακού, γιατί δημιούργησε την ύλη, έκανε τον κόσμο και συνέπως είναι κακός θεός. Ενώ εκείνοι που στάθηκαν εναντίον των ανθρώπων του Θεού, όπως σας είπα, είναι ο Κάιν, είναι ο Χανάν, ο Ισάφ, είναι ο Κορέ, αυτούς που σας είπα, ο Δαθάν και ο Αβύρον και όποιοι άλλοι, αυτοί είναι σπουδαίοι δια τους γνωστικούς, διότι ήρθαν να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους του Θεού που ελάτρευαν τον κακόν θεόν, τον θεόν της ύλης, πρόκειται τον κόσμο. Αλλά προσέξτε κάτι, θυμόσαστε ο Κάιν. Ο Κάιν είναι ο εισηγητής του πολιτισμού από την Παλαιά Διαθήκη. Το έχουν κάποιμά τους οι γνωστικοί και λέγουν οι μασόνοι, εμείς αγαπάμε τον Κάιν γιατί είναι ο άνθρωπος που άνοιξε την έρευνα και τη γνώση, τον πολιτισμό. Ενώ ο Άβελ και ο Σιθ είναι οι χαλβάδες, δεν τους θέλουμε. Είναι οι άνθρωποι της πίστεως, δεν τους θέλουμε. Το καταλάβατε τώρα τι θα πει η γνώση στρέφεται εναντίον της πίστεως? Αλλά και ο Ιούδας, επειδή ο Χριστός εισήγαγε την πίστη, ο Ιούδας με την προδοσία του ήθελε να σκοτώσει το φαινόμενο πίστης για να προαχθεί η γνώση την οποία είχαν οι γνωστικοί. Γι' αυτό τιμούν τον Ιούδα. Εις τη μίση του 18ου βαθμού, που λέγεται τον Ρόδο Σταυρητών, εκεί το σύμβολο της μίσεως, αγαπητοί μου, είναι ένας σταυρός συμπεπλεγμένος με τριαντάφυλλα, με ρόδα. Διαβάζουμε πάνω στην επιγραφή του σταυρού, ένας που θα δει ένα σταυρό με τριαντάφυλλα θα πει τι ωραίο σταυρός, και μάλιστα καλλιτεχνικότατος. Υπάρχει επιγραφή επάνω στο σταυρό, στα λατινικά γράμματα, στα λατινικά στοιχεία, το Ι, το Ιώτα, το Νι, Ναζωραίους, το Ερ, Ρουά, βασιλεύς, και Ιώτα, Ιουδαίων. Θα λέει κανείς, ωραία, Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Ο αμοίητος αυτό θα νόμιζε. Ο μοιημένος, ακούστε. Διάβασε, λέγει, στον μοιούμενο του 18ου βαθμού, διάβασε το. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, λέγει ο διδάσκαλος. Άκουσε. Ίγνε, γιώτα. Νάτουρα, νι. Ρενοβάτουρ, το ρο, ρουά, ρενοβάτουρ. Ίντεγρα, γιώτα. Που θα πει, ίγνης είναι η φωτιά. Νάτουρα είναι η φύση. Ρενοβό θα πει ανανεώνω, αναδημιουργώ. Και ίντεγκρε θα πει ολοσχερός, η απόδοση της προτάσεως. Δια του πυρός η φύση ανανεούται ολόκληρος. Η φύση δεν έχει καμία σχέση Ιησούς Χριστός βασιλεύς Ιουδαίων. Η φύση δια του πυρός ανανεούται ολόκληρος. Αυτό δεν δίδασκε η στοϊκή φιλοσοφία? Αυτό διδάσκει και ο υλισμός. Ανοίξτε το μικρό φιλοσοφικό λεξικό του κομμουνισμού και θα δείτε αυτόν τον ορισμό. Πώς ανανεώνεται η κτήση? Η κτήση, λέει, ο κόσμος πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, μια αιώνια φωτιά. Έτσι γράφει και στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό. Είναι στοϊκή φιλοσοφία αυτό. Από τους στοϊκούς είναι παρμένο. Ώστε αυτό είναι ο σταυρός. Τι σημαίνει ακόμη ο σταυρός? Εκτός από την επιγραφή που είδαμε, ο σταυρός, σας διαβάζω κατά λέξη, καταστάς αντικείμενων λατρείας, δεν είναι το δια τους μεμοιημένους ή απλή εικόν των ησημεριών,
ότε ο ήλιος εν το ετησίο δρόμο καλύπτει διαδοτικώς τα δύο ταύτα σημεία. Ώστε ο σταυρός είναι το σύμβολο των ησημεριών. Πω πω. Ακόμη, το Ρόδον. Διαβάζω. Είναι το εξοχότατον έμβλημα της γυναικός. Συμβολίζει την γυναίκα. Και ως ο σταυρός εικονίζει την ανδρότητα ή τον ήλιο. Ώστε ο σταυρός το σύμβολο της ανδρότητος ή του ηλίου. Μάλιστα, ο σταυρός Ανσάτα, Κρούσα Ανσάτα, ο σταυρός ο Αιγυπτιακός, ο οποίος είναι αυτό το σχέδιο, προσέξτε. Μία κάθετος γραμμή, μία παύλα από πάνω, κάναμε ένα ταφ. Πάνω από το ταφ βάζουμε ένα κύκλο. Είναι τα γεννητικά όργανα του ανδρός. Με συγχωρείτε. Ο σταυρός λοιπόν είναι το σύμβολο της ανδρότητος ή του ηλίου που γονιμοποιεί τη γη. Όσυρης, Ίσης. Όσυρης, ο ήλιος, Ίσης, η γη. Η γη γονιμοποιείται από τον ήλιο και γεννάει τον όρον, τον άνθρωπο. Ιδωλολατρία δηλαδή. Ιδωλολατρία. Αυτό είναι ο σταυρός. Και ακόμη, εικονίζει την ανδρότητα ή τον ήλιο εν πάση αυτού τη ισχύ. Το σύνολο των δύο αυτών εμβλημάτων, σταυρού Ρόδου, παρουσιάζει μίαν επιπλέον έννοια και εκφράζει την ένωση των δύο φύλων ή τη είναι το σύμβολο της παγκοσμίου αναγεννήσεως. Θυμίστε εκεί που είπε, που είπαμε στο θέμα του G που θα πει γένεση γονιμότης. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα. Η ένωση σταυρού και Ρόδου, ανδρός γυναικός, ηλίου γης, είναι η αιωνία ανανέωσης και γονιμότης. Έχουν καμία σχέση με το σταυρό του Χριστού? Τι? Ακόμα, ο σταυρός με τις τέσσερις κεραίες του είναι το σύμβολο των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος και το έμβλεμα της ανθρωπίνης αθανασίας. Λέω Ταξίλ στο έργο του Μασονισμός, σελίδα 238. Αφού αγαπητοί μου, ο γνωστικισμός, ο μασονισμός είναι γνωστικισμός κατά σαφέστατο τρόπο, το είδαμε πολύ καθαρά, τότε καθόλου περίεργον, όπως οι αρχαίοι γνωστικοί ελάτρευαν τον Γκάιν, ελάτρευαν τον Όφιν των αρχαίων, να λατρεύουν και οι σύγχρονοι μασόνοι τον Σατανά. Καθόλου παράξενο. Γι' αυτό και ο Χριστός αποκαλεί τα βαθέα των γνωστικών τα βαθέα του Σατανά. Ας έρθουν να μας διαψεύσουν οι μασόνοι. Λατρεύουν τον Σατανά. Μας το αποκαλύπτει ο Χριστός. Οι γνωστικοί, σημειώνει ο Λεοταξίλ, όπως και οι της σήμερον ελεύθεροι τέκτονες, ανεγνώριζαν ως αρχή μεν του καλού των αιωσφόρων, το διάβολο, ως αρχή δε του κακού των Σαββαών. Ώστε λοιπόν, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο κακός Θεός, ο εισηγητής του κακού, γιατί έκανε την ύλη. Ο διάβολος, ο αιωσφόρος, είναι το αγαθόν πνεύμα, ο αγαθός Θεός. Φρίξατε παρακαλώ. Και έτσι, να και μια ακόλουθη προσευχή προς τον διάβολο. Ελθέ, ο αιωσφόρε, ελθέ. Σύ τον οποίον οι ιερείς εσυκοφάντησαν, σύ τον οποίον οι βασιλείς κατεδίκασαν, ελθέ. Ελθέ να σε εναγκαλιστόμεν και να σφίξομεν εις τα σαγκάλας μας. Να σε σφίξομεν εις τα σαγκάλας μας. Προπολού σε γνωρίζομεν και προπολού μας γνωρίζεις επίσης. Πρώτων εσκοτισμένων οφθαλμών του γίδιν όχλου, τα έργα σου δεν φαίνονται πάντοτε ωραία. Τα έργα σου δεν φαίνονται πάντοτε καλά, ο ευλογημένε της καρδίας μας. Αυτά και μόνα όμως δίνονται να δώσουν την εξήγηση εις το σύμπαν. Άνευ των έργων σου, ο Σατάν. Σατάν θα πει αντικείμενος, Το σύμπαν θα είτο παράλογον. Συ μόνον ζωογονείς, συ μόνον γονοποιείς την εργασία. Συ εξευγενίζεις των χυδαίων πλούτων. Συ επισφραγίζεις την αρετήν. Συ, το συ τώρα με ο μικρογιώτα, σε σένα, συ η αρχή. Σε σένα δηλαδή η αρχή. Συ ο θρόνος, δηλαδή συ ο μικρογιώτα, σε σένα ο θρόνος. Συ δε, ο Αδωνάη, η Αδωναή, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης τώρα. Στρέφεται προς εκείνον. Θεέ άρπαξ, Θεέ άδικε, σε απαρνούμεθα. Μισείς την επιστήμη,
αλλά εμείς απεκτήσαμε αυτήν εις πείσμα σου. Μισείς την ευτυχία, αλλά εμείς δια της επιστήμης θα την κερδίσουμε εις πείσμα σου. Εκάστη των πρόοδων μας είναι θρίαμβος, υπό την οποία κατασυντρίβεται η θεότη σου. Πνεύμα ψεύδους και απάτης, η βασιλεία σου ετελείωσε. Ζήτησον θύματα μεταξύ των ζώων. Ήδη εξεθρονίστης και κατεσυνετρίβης το όνομά σου, το οποίο είναι το έως τώρα, η τελευταία λέξη του σοφού, το κύρος του δικαστού με τους όρκους, η ισχύς του ηγεμόνος, η ελπής του πτωχού, το καταφύγιον του μετανοούντος ενόχου. Το όνομά σου αυτό το ανεκλάλητον, από τούδε και εις το εξής, θα φέρει την περιφρόνηση και το ανάθεμα του ανθρώπου. Θα σβεστεί ως συνώνυμο της υποκρισίας, του ψεύδους, της δυσδαιμονίας, της τυραννίας, της αθλειότητας. Εφόσον, δεν μπορεί να μιλάει παρ' ο διάβολος μόνον έτσι, εφόσον η ανθρωπότης θα εξακολουθεί κλίνους αγώνη πρώτων τερατοδών θεσμών σου, ο Αδωναή, η ανθρωπότης θα είναι δούλη των βασιλέων και των ιερέων, και η ανθρωπότης θα πάσχει και η ανθρωπότης θα φθίνει. Γι' αυτό το τρίπτυχο της ελευθερίας ότιος αδελφότητος της Γαλλικής Επαναστάσεως λέγεται ότι είναι των Μασόνων. Εφόσον ο άνθρωπος θα ορκίζεται εις το μισαρόν όνομά σου, η επιορκία θα είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Δηλαδή, αν αρνούνται οι άνθρωποι που ορκίστηκαν στο Θεό, αρνούνται το Θεό, θα είναι το θεμέλιο μιας καινούργιας κοινωνίας. Χάθητε, στρέφεται προς τον Θεό και του λέγει, χάθητε, οδύμιε του λογικού μας, το φάσμα της συνειδησεώς μας. Και προσθέτει ο Λέο Ταξίλ, ότι οι τέκτονες του 32ου βαθμού γονιπετούν ενώπιον του Μπαθομέτ, που είναι το άγαλμα του σατανά, το οποίο άγαλμα υπέρκειται του βωμού και δεν είναι παρά ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ώστε λοιπόν, ποιος είναι ο Μάτς? Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος είναι ο Μπαθομέτ, είναι ο διάβολος. Αυτόν λατρεύουν. Αυτό εξάλλου, εδώ προσέξτε, όταν ο μειούμενος σιγά ανεβαίνει και φτάνει πρώτον πυλών του 33ου βαθμού, που είναι ο τελευταίος βαθμός, θα μάθει το λεγόμενο μυστικό της Μασονίας. Το τελευταίο μυστικό της Μασονίας. Ποιο είναι αυτό το διαβόητο μυστικό της Μασονίας? Ότι ο Μάτς είναι ο διάβολος και ότι αυτόν πρέπει να λατρεύσει και όχι τον Θεό των χριστιανών, τον οποίον πρέπει πάση θυσία να καταστρέψει. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το μυστικό της Μασονίας. Η λατρεία του διαβόλου και η περιφρόνηση και η καταδίωξη του αληθινού Αγίου Τριαδικού Θεού. Και τώρα σε ρωτήσουμε, είναι ή δεν είναι αληθές αυτό που αποκαλύπτει ο Κύριος στην επιστολή του προς τον επίσκοπο των Θυατήρων, ότι αυτή διδαχύνεται τα βαθέα του σατανά? Πέστε μου, είναι ή δεν είναι αληθές? Να γιατί αναφερθήκαμε στο γνωστικισμό και στο μασονισμό. Αυτό είναι. Γι' αυτό, επειδή οι μασόνοι κυκλοφορούν μέσα στην εκκλησία μας, κυκλοφορούν στην Αμερική, γίνονται επίτροποι στην εκκλησία, γίνονται και κληρικοί και... Ας μην πω τίποτα παρακάτω. Αγαπητοί μου, πέρασε η ώρα. Δύο λόγια ακόμη να κλείσουμε. Σήμερα, εορτή της Αγίας μας Ορθοδοξίας, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν φοβερόν εχθρόν των μασονισμών. Φοβερόν εχθρόν. Πάρτε το είδηση. Οι αρχαίοι πατέρες της εκκλησίας μας εστράφησαν κατά του γνωστικισμού. Εμείς σήμερα πρέπει να στραφούμε κατά του μασονισμού, αυτού του νεωτέρου γνωστικισμού. Σε τούτο μας βοηθά αυτό το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως και ο αποκαλυπτικός χαρακτηρισμός του Κυρίου, ότι πρόκειται περί των βαθέων του σατανά. Αγαπητοί μου, φρίκη πρέπει να μας καταλαμβάνει προτιού των πραγματικοτήτων. Αν μεταξύ του λαού μας, θα σας έλεγα ακόμη, υπάρχουν άνθρωποι πλανεμένοι, καλούμεθα να πληροφορήσουμε τόσον αυτούς όσο και εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να πλανηθούν μελλοντικώς εις την πλάνη του μασονισμού ως υποψηφίους, ότι πρέπει να προσέξουν και να φύγουν γρήγορα από τη ΣΤΟΑ. Πρέπει να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Αλλά ας προσέξουν οι πιστοί. Οι πιστοί
ας μην πτωούνται, όταν αυτοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να επηρεάζουν πρόσωπα και πράγματα, ο Κύριος ως αποστολεύς της προηγουμένης επιστολής προς τον επίσκοπο της Περγάμου επισημαίνει: τα δε λέγει ο έχων την ρομφέαν, την δίστομον, την οξίαν, και επιλέγει για τους εχθρούς του τους σατανιστάς. Είδε μη, έρχομαι εσύ ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφέα του στοματός μου. Είναι αυτά τα λόγια τα οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος δια των ερχόμενων αντίχριστων και των άνομων, γιατί ο μασονισμός είναι ο πρόδρομος του αντιχρίστου. Ον, λέει στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, τον οποίον ο Κύριος το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει, αναλώσει και καταργήσει την επιφανία της παρουσίας αυτού. Αγαπητοί, ο σατανάς είναι μια πραγματικότητα και εργάζεται απιθάνως φρικιαστικά κατά της Εκκλησίας του Χριστού και ιδίως την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μη λησμονούμε ότι ο σατανάς έχει την κατοικία του και το θρόνο του πάνω στη γη. Μη λησμονούμε ότι ο σατανάς έχει την συναγωγή του. Μη λησμονούμε ότι ο σατανάς έχει τα βαθέα της πονηρίας του. Γι' αυτό, στόμεν καλός, ας νύφομαι και ας αγρυπνούμε.